Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά για τον καινούριο χρόνο και θα δούμε και σήμερα μαζί όλα τα θέματα της επικαιρότητας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Ενώ ο Πρωθυπουργός ο ίδιος την προηγούμενη εβδομάδα είχε ανακοινώσει ότι θα αφήσει για αργότερα τη νομοθεσία για το τι θα γίνει με τα ομόφυλα ζευγάρια, ξαφνικά σήμερα ανακοινώθηκε ότι την Τετάρτη σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για το ποιο θα είναι το οικογενειακό δίκαιο που θα διέπει αυτού του είδους τις σχέσεις. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε σε υιοθεσία, αλλά όχι τελικά σε τεκνοθεσία με παρένθετη μητέρα. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι πληροφορίες. Εισβολή ψυχρού μετόπου αναμένουν οι μετεωρολόγοι από αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ ο κορονοϊός καλά κρατεί και σημαντικά είναι τα θέματα. Τα σχολεία ξεκίνησαν σήμερα, χωρίς όμως ουσιαστικά προστατευτικά μέτρα για τους μαθητές, πέρα από κάποιες γενικές ανακοινώσεις από την πλευρά του Υπουργείου. Να δούμε όμως τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Την ερχόμενη Τετάρτη θα συνεχιστεί η δίκη για την υπόθεση της σεξουαλικής κακοποίησης της 12χρονης από τον Καλονό. Ενώ νωρίτερα είχε αποφασιστεί ότι η δίκη θα διεξαχθεί και κλεισμένων των θυρών. Για την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου διακόπη η δίκη για την κακοποίηση της 12χρονης. Σήμερα έγινε η κλήρωση ενόρκων και αναγνώστηκε ο κατάλογος των 14 μαρτύρων κατηγορίας. Στην επόμενη συνεδρίαση θα καταθέσει ως πρώτη μάρτυρα η θεία της 12χρονης που ήταν εκείνη η οποία αντιλήφθηκε τι συνέβαινε στο παιδί. Νωρίτερα την απόφαση να διεξαχθεί η δίκη για την κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση της 12χρονης και κλεισμένων των θυρών έλαβε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο. Οι νομικοί παραστάτες της 12χρονης υπέβαλαν αίτημα για διεξαγωγή της δίκης χωρίς την παρουσία κοινού και δημοσιογράφων λόγω της φύσεως της υπόθεσης, ενώ το αίτημα στηρίχθηκε και από τρεις κατηγορουμένους. Υπέρ του αιτήματος τάχθηκε η εισαγγελέας της έδρας, που ζήτησε να γίνει δεκτό το αίτημα για να προστατευτεί η ανήλικη και το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση. Θα ακολουθήσει η κλήρωση των ενόρκων. Νωρίτερα, επίσης, σημειώθηκε ένταση στη δικαστική αίθουσα, καθώς μόλις η 39χρονη μητέρα της ανήλικης αντίκρισε τον 55χρονο Ηλία Μίχο, ξέσπασε και επιχείρησε να τον λιντσάρει. Το περιστατικό προκάλεσε την παρέμβαση των αστυνομικών, οι οποίοι την οδήγησαν εκτός αίθουσας. Στον προθάλαμο βρέθηκαν συγκεντρωμένα άτομα που φώναξαν συνθήματα κατά τη διάρκεια της μεταγωγής των κατηγορουμένων. Στον προάδειο των δικαστηρίων βρέθηκαν και οι βουλευτές της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος και Θεάνο Φωτίου. Οι συγκεντρωμένοι υποδέχθηκαν τους κατηγορούμενους με το σύνθημα «Ούτε στον Κολονό του και πουθενά. Τσακίζουμε το τράφικινγκ σε κάθε γειτονιά». Πέρα από κάποιες γενικές οδηγίες από την πλευρά του Υπουργείου, δεν είχαμε κάποια συγκεκριμένα μέτρα για τη λειτουργία των σχολείων σε ό,τι αφορά την προστασία των μαθητών από τον κορονοϊό ή τις άλλες ιώσεις. Πάντως, με τις απουσίες υπάρχει πρόνοια από την πλευρά του Υπουργείου. Το Υπουργείο Παιδείας έστειλε εγκυκλίου σχετικά με το άνοιγμα των σχολείων και τα μέτρα προστασίας για τη μείωση μετάδοση λοιμόξεων του αναπνευστικού. Στη μία εγκύκλιο υπάρχει ενημέρωση σχετικά με τις απουσίες των μαθητών που νοσούν από κορονοϊό και στην άλλη εγκύκλιο παραθέτουν τις οδηγίες του ΕΟΔΗ. 11 πάντως είναι τα μέτρα για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού και άλλων λοιμόξεων για τα σχολεία τα οποία άνοιξαν. Σε ό,τι αφορά τις απουσίες, το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε να μην προσμετρώνται έως και 5 ημέρες αν οι μαθητές νοσούν από κορονοϊό. Τα σχολεία που ξεκινούν τη Δευτέρα με δεδομένη την κατάσταση με τον κορονοϊό και τη γρήπη και τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Ο ΕΟΔΗ έδωσε τις οδηγίες που όφιλε να δώσει. Εμείς και στην πανδημία και τώρα, ως σχολεία, είχαμε καλές επιδόσεις και μπορώ να πω ότι ξεκινήσαμε και την επαναφορά στην κανονικότητα λόγω της καλής συνεργασίας. Τα παιδιά λοιπόν θα επανέλθουν στα σχολεία χωρίς πρόσθετα μέτρα, αλλά με τα μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας, αυτά που ξέρουμε έχουν γίνει κτήμα όλων μας, δηλαδή αερισμός των αιθούσων, πλύσιμο των χεριών, αποφυγή συγχρονισμού όταν αυτός δεν είναι απαραίτητος. Εκπαιδευτικοί και γονείς γνωρίζουν λοιπόν πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν και το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Υγείας είναι πάντοτε εδώ έτοιμο να επικαιροποιήσει αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή όμως δεν χρειάζεται. Δύο επισημάνσεις. Η πρώτη επισήμανση είναι ότι μιλάμε για μαθητές και εκπαιδευτικούς που προέρχονται από διαφορετικά οικογενειακά περιβάλλοντα και ξαφνικά βρίσκονται όλοι στην κοινή στέγη τη σχολική μονάδος. Αντιλαμβάνεται καθεμιά και ο καθένας ότι όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί έχουν αφομοιώσει τα μέτρα λόγω COVID την προηγούμενη περίοδο. Άρα από την πρώτη μέρα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί τηρούν τα μέτρα τα οποία έχει εισηγηθεί ο ΕΟΔΗ. Τα μέτρα φαίνεται ότι είναι αποτελεσματικά ως προς την εφαρμογή των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Οι απουσίες είναι ελάχιστες. Μαθητές φορούν μάσκα μερικοί οι οποίοι έχουν προβλήματα ή κάποιο
κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει κάποια συμπτώματα, δεν χρειάζεται εφησυχασμός, χρειάζεται όλες και όλοι να συμβάλλουν στην κατεύθυνση μια σωστής εκπαιδευτικής διαδικασίας, παίρνοντας τα μέτρα, τα οποία θα πρέπει να τα τονίσουμε, ότι συχνό πλήσιμο των χεριών, καλός αερισμός των εφουσών, και αν κάποιος μαθητής νοσήσει ή εκπαιδευτικός, θα πρέπει να μένει όλο το χρονικό διάστημα στο σπίτι, μέχρι να γίνει απολύτως καλά, έτσι ώστε να μην μεταδώσουμε το κοκτέιλ των ιώσεων της γρήπης και της COVID-19 που υπάρχει αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Υπάρχουν ελάχιστοι μαθητές που απουσιάζουν, είναι πολύ λιγότεροι από τους μαθητές που απουσίαζαν πριν τις διακοπές των Χριστουγέννων. Ίσως βοηθάει και ο καιρός ακόμη, ο οποίος είναι καλός, οι αίθουσες αερίζονται, άρα οι αποστάσεις στηρούνται. Ας ευχηθούμε ότι όλα θα πάνε καλά. Ο κορονοϊός πάντως και οι ιώσεις του αναπνευστικού το τελευταίο διάστημα μετά τις γιορτές καλπάζουν με τα κρούσματα. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί και για την αύξηση των λοιμόξεων και των εισαγωγών στα νοσοκομεία όλης της χώρας. Σχετική αποκλιμάκωση παρατηρείται στις νοσηλίες με κορονοϊό στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η διοίκηση του Αχιλοπούλιου και που αριθμούν 7 νοσηλίες σε απλές κλίνες. Στο Αχιλοπούλιο Νοσοκομείο του Βόλου, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά τις τελευταίες ώρες, νοσηλεύονται 7 ασθενείς, 6 άνδρες και 1 γυναίκα, ενώ δεν νοσηλεύεται κανείς στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στη μονάδα αρνητικής πίεσης. Καταγράφεται σχετική αποκλιμάκωση σύμφωνα με τους γιατρούς, ενώ διασωληνωμένος στη Στεφανία μονάδα υπάρχει ένας 67χρονος με κορονοϊό. Οι νοσηλευόμενοι στις κλινικές λοιπόν του Αχιλοπουλίου είναι μόλις 7, ενώ μεταξύ αυτών είναι και ένας άνδρας 25 ετών. Η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Υπήρξε μια αύξηση των νοσηλιών τις προηγούμενες εβδομάδες. Είχαμε ξεπεράσει τους 20, τώρα είμαστε κάτω από 10. Παρ' όλα αυτά είναι άτομα με υποκείμενα νοσήματα και σχετικά δύσκολες νοσηλίες, χρειάζονται υποστήριξη. Και φυσικά ίσως κάποιος να χρειάζεται και περισσότερη βοήθεια από άποψη διασωλήνωσης ή μηχανικού αερισμού. Ένα περιστατικό υπάρχει στην καρδιολογική μονάδα άτομα με πολλά καρδιολογικά προβλήματα και COVID-19. Και δράτω με τις ευκαιρίες να πω ότι αυτό που λέμε συνέχεια είναι ότι η νόσος COVID-19 επηρεάζει τις ευπαθείς ομάδες. Άρα ένας άνθρωπος που έχει πολύ σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, εάν νοσεί από COVID-19, μπορεί να παρουσιάσει μείζονες επιπλοκές από αυτά τα υποκείμενα νοσήματα. Είτε αυτά είναι ζαχαρωτής διαβήτης, είτε είναι μια βαριά υπέρταση, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια. Άρα είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και σίγουρα ο COVID παίζει ένα κρίσιμο ρόλο. Γι' αυτό και θα πρέπει αυτές οι ομάδες να εμβολιάζονται και να προστατεύονται φορώντας μάσκα ατομικής προστασίας στην καθημερινότητά τους, να αποφεύγουν τον συγχρονισμό και όσο το δυνατόν τις κοινωνικές αναστροφές, ειδικά αυτή την περίοδο που περιμένουμε έξαρση λόγω των εορτών, λόγω της εορταστικής περίοδου, όπου υπήρξε μια μεγάλη αλληλεπίδραση του πληθυσμού. Άρα νομίζω ότι ο Ιανουάριος θα είναι ένας μήνας με αύξηση των περιστατικών αυτών. Το σύστημα υγείας αντέχει, χρειάζεται πάντοτε ενίσχυση. Έχουμε εμπειρία των προηγούμενων ετών, αλλά οπωσδήποτε έχουμε και την κόπωση των προηγούμενων ετών. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται προσοχή από όλους. Από τα Χριστούγεννα πάντως έως και σήμερα δεν κατεγράφει κανένας θάνατος από κορονοϊό στο νοσοκομείο του Βόλου. Μάλιστα. Ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά. Μάλλον επαναλήφθηκαν τα μαθήματα και είχαμε μια σειρά αποδηγίες από την πλευρά του Υπουργείου. Το θέμα αυτό και άλλα βέβαια θα δούμε τώρα με την Υφυπουργό Παιδείας, την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία είναι μαζί μας. Καλησπέρα κυρία Μακρύ, τι κάνετε? Καλησπέρα σας, καλή χρονιά. Μας ακούει η κυρία Μακρύ? Εγώ δεν σας ακούω. Δεν ξέρω αν μου κάνετε κάποια ερώτηση γιατί άλλο καλησπέρα και χρόνια πολλά, πάντως δεν ακούω. Αυτό φοβάμαι. Για να το τσεκάρουμε λίγο τώρα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, γιατί είστε και η πρώτη συνέντευξη για το 2024. Ελπίζω να επικοινωνούμε με τους καλεσμένους μας. Κάναμε κάτι με το κοντρόλ, το αποκαταστήσαμε? Δεν το αποκαταστήσαμε. Να κάνουμε μια προσπάθεια λοιπόν να συνδεθούμε και πάλι με την Υφυπουργό, την κυρία Μακρύ, και να πάμε μέχρι τότε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με την Λάρισα. Καθώς ένας 38χρονος οδηγός έπεσε σε μια χαράδρα, χτύπησε, εκπισοκρότησε το όπλο του, τραυματίστηκε στο χέρι και μάλιστα οι γιατροί, μεταφέρθηκε και με ελικόπτερο στο πανεπιστημιακό, στο νοσοκομείο της Λάρισας, πρώτα στο γενικό, μετά στο πανεπιστημιακό, και οι γιατροί χρειάστηκε να του ακροτηριάσουν το χέρι. Απίστευτη κατάληξη είχε το κυνήγι στο οποίο πήγε ένας 38χρονος από χωριό της Λάρισας την Κυριακή στον Κίσαβο, καθώς κατέληξε με ακροτηριασμό του χεριού του.
Η περιπέτεια για τον 38χρονο ξεκίνησε όταν υπό συνθήκες που ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί, φέρεται να έχασε την ισορροπία του και να γλίστρησε σε χαράδρα. Ενώ κατά την πτώση, το όπλο που κρατούσε πυρσοκρότησε και τον τραυμάτισε σοβαρά στο χέρι. Ο 38χρονος ενημέρωσε μέσω ασυρμάτου τους φίλους του πως έχει τις αισθήσεις του, ενώ άμεσα στήθηκε επιχείρηση από την ΕΜΑΚ. Ελικόπτερο του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης τον μετέφερε μετά τις 5 το απόγευμα στην 110 πτέρυγα μάχης και από εκεί διακομίστηκε στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας. Λόγω της σοβαρότητας του τραύματος, ο 38χρονος κυνηγός διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το τραύμα που είχε προκληθεί από μεγάλου διαμετρήματος βολίδα του προκάλεσε τέτοια βλάβη στο βραχίωνα του ενός χεριού που χρειάστηκε ο ακροτηριασμός του. Οι ιατρικές πηγές αναφέρουν ότι από σήμερα το πρωί η κατάσταση της υγείας του 38χρονου φαίνεται να έχει σταθεροποιηθεί. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται από σήμερα το πρωί ένας 57χρονος άνδρας από περιοχή του Δήμου Αγιάς, ο οποίος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του χρησιμοποιώντας καραμπίνα. Στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε σήμερα τα ξημερώματα ένας άνδρας 57 ετών, ο οποίος επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του σε χωριό του Δήμου Αγιάς. Ο άνδρας φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε βάζοντας την κάνη στο κάτω μέρος του σαγονιού του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο σαγόνι και στο ένα του μάτι. Συγγενικά του πρόσωπα εντόπισαν τον άνδρα και ειδοποίησαν άμεσα τις αρχές. Πλήρωμα του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 57χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να διαφύγει του κινδύνου. Αυτή την ώρα εκτιμάται η κατάσταση της υγείας τους, ενώ δεν αποκλείεται λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Για να κάνουμε μια προσπάθεια τώρα να συνδεθούμε με το Υπουργείο και με την Υφυπουργό, την κυρία Ζέτα Μακρύ, να δούμε τα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αλλά και τα θέματα των σχολείων. Κυρία Μακρύ, μας ακούτε τώρα? Σας ακούω τώρα. Καλή χρονιά. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε κάποια θέματα με το ίντερνετ σήμερα στο Υπουργείο μας. Δεν κάναμε καλό ποδαρικό. Όχι, εντάξει, έχει γίνει το ποδαρικό, μην ανησυχείτε. Τι να σας ρωτήσω τώρα, να σας ρωτήσω για τα σχολεία, να σας ρωτήσω για τα θέματα του Βόλου. Ξέρετε, καμιά φορά κι εμείς προβληματιζόμαστε και λέμε από πού να ξεκινήσουμε τώρα. Να πούμε πρώτα για τα θέματα του Βόλου για να επιμείνουμε στα θέματα του σχολείου. Είχαμε μια ευχάριστη εξέλιξη, η ανακοίνωση και η δέσμευση της περιφέρειας για την κατασκευή του νέου πυροσβεστικού μεγάρου. Νομίζω είναι μια πολύ θετική εξέλιξη. Είναι κάτι που με την Αντιπεριφερειάρχη, την κυρία Παπαδημητρίου, αλλά και τον καινούριο Περιφερειάρχη το συζητήσαμε αμέσως μετά την εκλογή. Κάναμε τη συνάντηση την επιβαλλόμενη, γιατί θέλουν και εκείνη το χρόνο για να ελέγξουν τα χρηματοδοτικά τους εργαλεία, την επιλεξιμότητα του έργου. Πληρούνται αυτές οι προδιαγραφές, υπάρχουν τα χρήματα. Συνεπώς δόθηκε το πράσινο φως για τη σχετική ανακοίνωση. Ενημερώθηκε και η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος τοπικά και οι συνδικαλιστές που, καταλαβαίνετε, το είχαν το θέμα ως πρώτη προτεραιότητα και εκείνη. Και θέλω εγώ δημόσια να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη που αντελήφθη αυτή την ανάγκη και προτεραιοποίησε αυτό το έργο. Βγάλατε και στο οικόπεδο που έχει δωρήσει ο Δήμος Βόλου. Έχει γίνει σχετική αποδοχή της δωρεάς από το αρμόδιο Υπουργείο. Εγώ ήδη επικοινώνησα σήμερα με τον κύριο Τουρνά, ο οποίος θα μου στείλει αύριο και τον φάκελο που υπάρχει για το πυροσβεστικό μέγαρο, για να διευκολύνω και εγώ από την πλευρά μου τις διαδικασίες. Βγάλατε και μια ανακοίνωση σήμερα. Καλά κάνετε. Είναι σημαντικό θέμα. Το κυνηγάει ο Βόλος πάρα πολύ καιρό. Ακριβώς. Μιλούμε για πυροσβεστικό σταθμό στη Νέα Ιωνία μετά το Ξερόκαμπο. Στο οικόπεδο εκείνο που δωρήθηκε από τον Δήμο Βόλου με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολουθήθηκε όλη η διαδικασία, γιατί πρέπει να γίνει και η αποδοχή της δωράς. Έχει ολοκληρωθεί η γραφειοκρατία. Υπάρχει, όπως σας είπα, και φάκελος σχετικός για το μέγαρο αυτό. Θα τον παραδώσω. Είναι κάτω από τον περιφερειακό. Νομίζω ναι. Όπως ανεβαίνουμε για Φυτόκο, αριστερά μας είναι. Ψηφθεί παλιά, γιατί έκανα επανειλημμένες και πολλές προσπάθειες για πολλά χρόνια. Οι πολυκατοικίες, οι εργατικές, δεξιά μέσα. Και οι ιδιώτες μήπως μπορούσαν να το χρηματοδοτήσουν εκεί ακριβώς. Ωραία. Τα κατάλληλο από την πυροσβεστική, εν πάση περιπτώσει. Ποιος θα το φτιάξει το κτίριο? Η περιφέρεια. Η περιφέρεια θα το χρηματοδοτήσει. Μάλιστα. Είχε τεθεί θέμα να χρηματοδοτηθεί, μάλλον να κατασκευαστεί προσφορά από ιδιωτική εταιρεία. Η ΜΕΤΚΑ ήταν, νομίζω, κάνω λάθος. Ναι, συνεχεία μεσολάβησαν οι εκλογές. Δεν προχώρησε το σχέδιο αυτό. Παρ' όλα αυτά, το έργο, επειδή είναι επιλέξιμο και υπάρχουν και τα χρήματα, κάτι που ίσχυε και στο παρελθόν. Τώρα ο Περιφερειάρχης το προτάσει, το βάζει στις προτεραιότητες για τον νομό Μαγνησίας και επαναλαμβάνω, όλοι τον ευχαριστούμε γι' αυτό, ιδιαίτερα εγώ που είχα και τη συνεργασία. Ναι, γιατί ο προηγούμενος Περιφερειάρχης της Νέας Δημοκρατίας
Μας έλεγε ότι δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει το έργο. Οι περιφερειάρχες έχουν επιλεγεί από το λαό της Θεσσαλίας. Άσχετα στηρίζονται ή όχι από έναν κόμμα. Ο λαός τους επιλέγει. Συνεπώς, σε ποιο κόμμα πρόσκειται ή όχι, δεν νομίζω ότι είναι σκόπο να το αναφέρετε. Πρόσκειται σε κόμμα. Τι να κάνουμε τώρα. Προηγούμενος ήταν της Νέας Δημοκρατίας και ο τωρινός είναι Πασόκο ΣΥΡΙΖΑ. Ο της Νέας Δημοκρατίας μας έλεγε ότι δεν γίνεται να χρηματοδοτηθεί. Εντάξει, είχε και εκείνος τις φωτερότητες του. Δεν μπορεί κανείς να επέμβει σε αυτές τις επιλογές. Αν δεν ήθελε, ήταν θέμα θέλησης, λέτε. Γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι ήταν αδύνατο η χρηματοδότηση του έργου. Εγώ πριν επικοινωνήσω με τον Περιφερειάρχη, είχα συνεννοηθεί με τον κύριο Σκάλκο, τον Γενικό Γραμματέα, τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, που μου είπε ότι το έργο είναι και επιλέξιμο και υπάρχουν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Το τι επιλέγει ο κάθε περιφερειακός υπεύθυνος, κάθε περιφερειάρχης. Τα είπατε αυτά στην Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό έχασε τις εκλογές η κυρία Κολιανδρίνη, φαίνεται. Ακούστε, να σας πω τώρα. Εμένα δεν είμαι εξ εκείνων των ανθρώπων που μηδενίζω κάποιον ακριβώς γιατί στις εκλογές είχε μια άτυχη στιγμή. Καθένας έχει τις προτεραιότητές του, καθένας έχει τις δικές του, τον δικό του τρόπο να πολιτεύεται να κάνει. Ούτε θα καταδικάσω, ούτε θα μηδενίσω και κυρίως δεν θα κάνω καμία κριτική. Για μένα αυτό, ως τοπική βουλευτή και ως υφυπουργό μέλος της κυβέρνησης, ήταν κάτι σημαντικό για τον νόμο μου. Είχα τη στήριξη και τη συνεργασία και με την τοπική ηγεσία της πυροσβεστικής και με τους συνδικαλιστές. Είχα τη βεβαίωση από το Υπουργείο, το οποίο έψαχνε και εκείνο να βρει τρόπους, αλλά ήταν χρονοβόροι, ότι υπάρχει μελέτη για το κτίριο, την οποία θα την παραδώσω. Σας είπα αύριο κιόλας, γιατί ο κύριος Τουρνάς δεσμεύτηκε να μου την στείλει, για να διευκολύνω την ταχύτητα της διαδικασίας και η καινούργια περιφερειακή αρχή του Πάση. Εντάξει, εκεί με βάζετε με έναν απόκριση παραπάνω, γιατί δεν πιστεύω και κάτι διαφορετικό. Κύριε Μακρύ, έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Βουλευτής είστε τώρα, δεν μπορεί. Τώρα έχετε άποψη, δεν μπορεί να μην έχετε άποψη. Έχω άποψη. Σας είπα, πίστευα ότι το έργο, μα σας είπα, η δική μου άποψη είναι ξεκάθαρη. Πίστευα ότι το έργο πρέπει να γίνει και εφόσον μπορούσε να γίνει, η δική μου ευθύνη ήταν να πιέσω. Όλοι μας το θέλουμε αυτό. Είναι μεγάλη υπόθεση. Όταν στην νέα περιφερειακή αρχή. Έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα για το πότε θα ολοκληρωθεί το έργο ή έστω πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες της μετεγκατάστασης. Κοιτάξτε, εγώ σας είπα, θα παραδώσω το φάκελο για να κερδίσουμε χρόνο ως από εκεί. Είναι τα έργα από ό,τι μου είπε ο Πρόεδρος, ότι θα ξεκινήσουν αμέσως. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, υλοποίησης, το ακριβές ποσό της χρηματοδότησης, το περίπου το ξέρω από τις έρευνες που είχα κάνει στο παρελθόν, δεν ξεπερνά κατά πολύ τα 3 εκατομμύρια. Το ξέρει ο ίδιος ο κύριος Πρόεδρος και δεν νομίζω ότι πρέπει εγώ σε αυτά τα θέματα να επιμείνω περισσότερο. Και μέσα σε 5 μέρες η νέα Περιφερειακή Αρχή έδωσε το πράσινο φως τόσο γρήγορα. Μπράβο. Το είπαμε, το συζητούμε από την εποχή που εξελέγει ο κύριος Κουρέτας. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Κουρέτας είναι ο πρώτος περιφερειάρχης τον οποίο συνάντησε ο πρωθυπουργός. Να σας θυμίσω ότι στην ορκομοσία του ήρθε ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης ο ίδιος ο κύριος Αυγεννάκης. Αυτό σημαίνει ότι όσα λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι η συνεργασία με τους θεσμικούς φορείς μετά την ημέρα των εκλογών είναι επιβεβλημένη και ξεχνούμε την προέλευση ενός ή μιας είναι πραγματικότητα. Τώρα αυτό που μου λέτε τώρα είναι καρφί τώρα. Είναι σαν να μου λέτε ότι ο αγοραστός δεν είχε παραδώσει με τον Μητσοτάκη. Και ο Μητσοτάκης έχει πιο πολύ παραδώσει με τον Κουρέτα. Αυτό μου λέτε τώρα. Ο Κώστας Αγοραστός ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, περιφερειάρχης που βγήκε με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας και προφανώς ήταν η διάβλη επικοινωνίας δεδομένη και σταθερή. Όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αλλά δεν έκανε τον πυροσβεστικό σταθμό στο Βόλο όμως και τον παρακαλούσαμε χρόνια. Εντάξει, δεν τον έκανε. Τον κάνει ο Κουρέτας. Για τον Βόλο θα γίνει. Επιμένω τώρα, γιατί εσείς είχατε βρεθεί απέναντι πολλές φορές. Να το ρωτήσουμε στον απολογισμό. Ότι εγώ είχα έντονη συνεργασία για το θέμα αυτό και είχα και σύγκρουση. Εγώ δεν το κρύβω ότι και εκείνος το έκρυψε. Είχαμε όμως πολύ καλή συνεργασία και αποτελέσματα σε άλλα θέματα. Πάντως είναι σημαντικό, δηλαδή πρέπει να φύγει η πυροσβεστική από εκεί που είναι στο Βόλο. Είναι επικίνδυνο να είναι εκεί μέσα η πυροσβεστική. Έχουμε χρόνια που το λέμε. Αν γίνει ο νέος πυροσβεστικός σταθμός και μάλιστα πάνω στον περιφερειακό, είναι ευχής έργων. Μακάρι. Καλή εξέλιξη. Τώρα, να έρθουμε στα σχολεία. Ξεκίνησε σήμερα η σχολική χρονιά. Το Υπουργείο κάποιες γενικές οδηγίες έδωσε. Περιμέναμε κάτι, ξέρω εγώ, κανένα τεστ, καμιά μάσκα, κάτι πιο έντονο. Κοιτάξτε, αυτά τα πιο έντονα που λέτε, το Υπουργείο τα δίνει ως οδηγία όταν τα ζητεί το Υπουργείο Υγείας. Διότι εμείς έχουμε την εκπαιδευτική πλευρά του θέματος. Υγειονομικά δεν έχουμε εμείς την ευθύνη και δεν μπορούμε να την έχουμε γιατί δεν έχουμε και την αρμοδιότητα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι είχαμε άψογη συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και αυτό στην πανδημία
εκκίνησε η κανονικότητα, η σχετική με τα τεστ, με τις δεσμεύσεις που υπήρχαν και με τους περιορισμούς από τα σχολεία. Τα σχολεία οδήγησαν στην κανονικότητα και ο τρόπος που λειτουργήσαν τα σχολεία ήταν και οδηγός αργότερα για την επαναφορά σε άλλες δραστηριότητες. Με τον ίδιο τρόπο λοιπόν πολιτευόμαστε και τώρα. Όταν το Υπουργείο Υγείας δίνει εντολές που είναι συγκεκριμένες, τις ανέφερε και ο πρόεδρος πριν από τι άκουσα, περιμένοντας να εμφανιστώ, ο αερισμός των αιθουσών, η ατομική καθαριότητα, η χρήση αντισηπτικού που χρειάζεται, οι απουσίες τις οποίες δικαιολογούμε εμείς με βάση τις υγειονομικές οδηγίες τις οποίες μας δίνουν. Αυτές τις οδηγίες θα τις πούμε και εμείς και θέλω να πω ότι είναι και κτήμα της εκπαιδευτικής κοινότητας όλα αυτά, γιατί κατά την πανδημία ήταν τα ελάχιστα μέτρα που εφαρμόζαμε. Δεν μας είπε το Υπουργείο Υγείας ότι πρέπει να υπάρχει. Όχι, να μην, φυσικασμό δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση. Πάντα στην εκπαιδευτική διαδικασία, είτε υπάρχει επιδημία, είτε υπάρχει κορονοϊός, είτε υπάρχει ίωση, έχουμε μια έντονη ανησυχία και ενδιαφέρον. Δεν πρέπει να υπάρχει πανικός. Τηρούνται τα μέτρα, τηρούνται αυτά που λένε γιατί, αν και εφόσον τα παιδιά μας πρέπει να πάνε στους γιατρούς, και συνεχίζεται κανονικά η διδασκαλία. Πίεση στα νοσοκομεία δεν έχουμε αυτή την ώρα. Έχουμε όμως κάποια έτσι περιστατικούλια αρκετά. Και φαίνεται ότι είναι αυξητική η τάση. Έρχονται κάποιοι επιστήμονες και μας λένε ότι ξέρετε αυτό θα αυξηθεί. Δίνουν και κάποια νούμερα. Κάποιοι λένε 7.000, 9.000 τη μέρα περιστατικά. Τέλος πάντων, αρκετά προς το τέλος του μήνα. Μήπως έπρεπε να πάρουμε κάποια μέτρα τώρα, ειδικά στα σχολεία, μην έχουμε κανένα μπαμ. Γιατί μακάρι να μην έχουμε μπαμ και καμιά έτσι έκρηξη στα περιστατικά. Αλλά αν έχουμε, είναι σίγουρο ότι θα σας πούν. Μα καλά στο Υπουργείο, δεν ξέρατε ότι έπρεπε να προλάβετε. Εάν έχουμε, που δεν θα την έχουμε, γιατί επαναλαμβάνω, δεν κάνουμε τίποτε χωρίς να ρωτήσουμε το Υπουργείο Υγείας, θα πάρουμε τα μέτρα πριν γίνει το μπαμ. Αυτή τη στιγμή, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, θα το λέω και ας γίνομαι κουραστική, τα μέτρα που επιβάλλονται είναι αυτά τα οποία έχει ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ και γνωστοποιήσαμε κι εμείς. Έχετε εικόνα για το πώς εξελίχθηκε η πρώτη μέρα, αν υπήρξαν απουσίες, ας πούμε, στις εκπαιδευτικές μονάδες, είτε στην πρωτοβάθμια είτε στη δευτεροβάθμια? Θα την έχουμε μέσα στην ημέρα, αλλά δεν είναι η εικόνα η οποία ξεπερνά τις απουσίες οι οποίες έγιναν πριν από τις διακοπές των Χριστουγέννων. Παρ' όλα αυτά, θα την έχουμε μέσα στην ημέρα. Θέλω να σας πω επίσης και το εξής, ότι τα παιδιά μας επιστρέφουν στα σχολεία. Και αυτό είναι διαφορετικό από ό,τι ήταν στην πανδημία, γιατί τα παιδιά ήταν σε επαφή, είχαν κοινωνική δραστηριότητα, είτε με συνομιλίκους, είτε με συγγενείς τους, είτε με ανθρώπους που ήταν φίλοι της οικογένειας. Δεν προέρχονται από μια διαδικασία αποκλεισμού. Τώρα, αντίθετα, η εκπαιδευτική διαδικασία έχει και αυτούς τους κανόνες που σας ανέφερα. Άρα, το περιβάλλον είναι πιο ασφαλές από ό,τι κατά τη διάρκεια των διακοπών. Γι' αυτό δεν υπάρχει και λόγος ανησυχίας μεγαλύτερος από ό,τι ο συνήθις όταν υπάρχουν ιώσεις, που υπάρχουν αυτή την εποχή πάντοτε. Κύριε Μακρύ, όμως τώρα ένα παιδί μπορεί να επιστρέψει στο σχολείο ακόμη και με θετικό τεστ, γιατί από το ΕΟΔΗ ανακοινώθηκε ότι υπάρχει σύσταση από τους γονείς να κρατήσουν το παιδί σπίτι. Αυτό δεν σας φοβίζει? Όχι. Το παιδί όταν έχει θετικό τεστ, είτε είναι rapid τεστ, είτε μοριακό, το παιδί μένει στο σπίτι του και επανέρχεται στο σχολείο μετά από 24 τουλάχιστον ώρες που απουσιάζουν τελείως τα συμπτώματα. Γι' αυτό και εμείς δικαιολογούμε απουσίες έως 5 εργάσιμες μέρες, στις οποίες πάντοτε προστίθεται και το Σαββατοκύριακο και είναι πολύ περισσότερες. Δεν είπε ποτέ ο ΕΟΔΗ το αντίθετο. Είπε ότι ακόμη και όταν το παιδί δεν νιώθει καλά, ακόμη και αν δεν έχει θετικό τεστ, τότε πρέπει να μένει στο σπίτι. Μάλιστα. Εντάξει, δικαιολογούνται απουσίες με τον κορονοϊό. Άμα έχει γρήπη, δηλαδή, δικαιολογούνται απουσίες. Θα σας πω, όταν η γρήπη χαρακτηρίζεται πάλι από το συναρμόδιο στην περίπτωση αυτή Υπουργείο Υγείας ως εποχική, το ίδιο διάστημα απουσίας περιλαμβάνεται και εκεί, δηλαδή έως 5 εργάσιμες ημέρες. Πέρυσι, για παράδειγμα, που δεν υπήρχε τόσο έντονη η γρήπη όπως τώρα, ήταν δικαιολογημένες οι απουσίες μέχρι 5 εργάσιμες ημέρες από τον Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο. Περιμένουμε λοιπόν τη σχετική ανακοίνωση από το Υπουργείο Υγείας και ανάλογα με το τι θα μας υποδείξει, θα βγάλουμε και εμείς τη σχετική εγκύκλιο. Μάλιστα. Την προηγούμενη εβδομάδα μας είπατε από τη Νέα Δημοκρατία ότι θέλετε να το σκεφτείτε το θέμα, να μην βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο και ότι τέλος πάντων. Να το σκεφτούμε τι θα κάνουμε με τα ομόφυλα ζευγάρια, θα παντρεύονται, πώς θα παντρεύονται, θα κάνουν παιδιά. Όχι, να κάνουν παιδιά δεν γίνεται. Αν θα υιοθετούν παιδιά ή οτιδήποτε άλλο. Τώρα σήμερα μάθαμε ότι την Τετάρτη ο Πρωθυπουργός θα κάνει ανακοινώσεις. Εκεί που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός μας είπε περιμένετε λίγο αργότερα, τώρα ξαφνικά σας βλέπω έχετε μια πρεμούρα. Τι πάθατε στα καλά καθούμενα στην Δημοκρατία, δεξιοί άνθρωποι?
δεν ξέρω τι πρέπει να εννοείται. Εμείς εκείνο που κάνουμε στο Υπουργείο μας είναι να επεξεργαζόμαστε τις δικές μας νομοθετικές πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν ο Πρωθυπουργός θα κάνει την Τετάρτη ανακοινώσεις, ενδεχομένως να κάνει. Ξέρω ότι αύριο υπάρχει Υπουργικό Συμβούλιο, υπάρχουν διάφορες σκέψεις, όπως και εμείς τώρα θα συνεχίσουμε στις 6.30 αυτή που έχουμε. Αλλά το τι θα αποφασίσει ο Πρωθυπουργός στο θέμα αυτό, εγώ κατάλαβα και κατάλαβα σωστά και καταλάβατε κι εσείς, γιατί όλοι ξέρουμε τι είναι το κάρο, τι είναι το άλογο. Άλλοι είναι εκείνοι οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται την έκρηξη και δεν κάναν καν τον κόπο να ρωτήσουν τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να προτρέχουμε. Διότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία απαιτεί πάρα πολύ μεγάλο διάλογο. Ένα διάλογο που πρέπει να βρει και την κοινωνία σύμφωνη, να της εξηγήσουμε τι μέτρα θέλουμε ή τι μέτρα πρέπει να πάρουμε. Και αυτό το έχει πει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Οτιδήποτε λοιπόν πούμε εμείς, θα είναι σαν να προτρέχουμε. Είναι σαν ναι, αλλά επειδή είστε άνθρωπος σύγχρονος και τέλος πάντων πολύ προοδευτικός έτσι στις αντιλήψεις, γιατί δύο άντρες οι οποίοι είναι ερωτευμένοι να μην αποκτούν παιδιά? Θα σας πω εγώ λοιπόν που με χαρακτηρίζετε προοδευτικό και σας ευχαριστώ, γιατί και εγώ δεν θεωρώ ότι είμαι πισοδρομική. Θα σας πω ότι στα θέματα ειδικά της τεχνοθεσίας ή της υιοθεσίας, εκείνο που θέλω να ακούσω για να καταλήξω, αφού πρώτα η Νέα Δημοκρατία πει την πρότασή της την επεξεργασμένη, τι θα πούν οι ειδικοί. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ τι θα πούν οι ειδικοί για τα παιδιά. Το συμφέρον του παιδιού είναι. Τώρα, κυρία Μακρύ, οι ειδικοί, όπως οι οικονομολόγοι εδώ και οι γιατροί, δεν συμφωνούσαν για τον κορονοϊό. Οι οικονομολόγοι δεν συμφωνούν ποτέ. Άμα περιμένετε από ψυχολόγο και κοινωνιολόγο να συμφωνήσει, δεν θα συμφωνήσει ποτέ κανένας. Η δική σας η άποψη ποια είναι? Ούτε δεν περιμένω από έναν δικηγόρο σαν εμένα να μου πει. Εγώ τους ειδικούς θα τους ακούσω και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν υπάρχει ποτέ ομοφωνία. Όπως όμως και εμείς είχαμε επιλέξει την Επιτροπή των Ειδικών και την ακούγαμε στις αποφάσεις έτσι κατά πλειοψηφία, έτσι και τώρα θα ακούσουμε κάποιους ανθρώπους που, σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον, η κυβέρνηση, δια του Πρωθυπουργού ή δια του αρμοδίου υπουργού, όταν δώσει ο Πρωθυπουργός την εντολή και εκείνος τοποθετηθεί, θα μας πει τι σχέδιο έχει όταν το αποφασίσει, είτε θα είναι την Τετάρτη, όπως λέτε εσείς. Πάντως, σας τρίμωξε ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης το ξεκίνησε το θέμα αυτό, δεν το κουβέντιασε κανένας. Και τελικά είδα και μια πρεμούρα από τη Νέα Δημοκρατία να τρέξει έτσι. Γιατί? Δεν έχετε η Νέα Δημοκρατία, γιατί η Νέα Δημοκρατία βασίζεται στο πρόγραμμα για το οποίο έχει δεσμευτεί, σε χρονοδιαγράμματα από τα καθορίσματα. Ελάτε τώρα, κυρία Μακρύ, ποιο πρόγραμμα τώρα? Ούτε στο πρόγραμμά σας ήταν η αντικειμενική φορολόγηση των επαγγελματιών, ούτε στο πρόγραμμά σας ήταν να παντρεύονται με πολιτικό γάμο οι ομόφιλοι, ομοφιλόφιλοι, δεν ξέρω πώς τους λένε τώρα τελευταία. Της χρονοδιαφυγής, όποιος το έχει διαβάσει και το έχει διαβάσει προσεκτικά. Αντικειμενικά κριτήρια φορολόγησης δεν επικαλεστήκατε. Πέσανε όλοι από τα σύννεφα. Ήτανε εκτός προγράμματος. Αντικειμενικά κριτήρια, τα οποία είναι μαχητά, τα οποία προσβάλλονται και για τα οποία μπορεί οσδήποτε να αντιδράσει και να δεχθεί τον έλεγχο, αντιλαμβάνεστε ότι δεν αποτελούν παρέκκληση. Το είπατε προεκλογικά αυτό ότι θα το κάνετε? Είπαμε προεκλογικά ποτέ ότι θα αφήσουμε να φοροδιαφεύγουν άνθρωποι. Ποτέ δεν το είπατε αυτό. Το εκλογικό αποτέλεσμα το λέγατε. Κύριε Θεοδόρου, στο δικό σας περιβάλλον υπάρχουν ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι αδυνατούν να πληρώσουν τα χρήματα αυτά τα οποία θα τους ζητηθούν? Ναι. Αυτοί θα έχουν το τεκμήριο και θα μπορούν αυτά να τα παλέψουν και να μην τα πληρώσουν. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλοί οι οποίοι είναι σε θέση να πληρώσουν και σκοπίμως φοροδιαφεύγουν και καλύπτονται πίσω από διάφορες ρυθμίσεις, έξοδα. Υπάρχουν. Εγώ ξέρω ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες όταν ακούνε εφορία στρίπουν γωνία. Δεν ξέρω κανένα να πηγαίνει από μόνος του και με τη θέλησή του. Ωραία. Και να λέει κάντε μου και έλεγχο. Αυτούς ξέρω εγώ μέχρι τώρα. Τώρα αν άλλαξε αυτό δεν ξέρω τι να σας πω. Σημαίνω ότι η επιβάρυνση η οποία θα υπάρχει κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά τα 1.500 ευρώ. Νομίζω ότι δραματοποιούμε τα πράγματα. Όταν εκείνος ο οποίος αδυνατεί να καταβάλει το φόρο που θα του ζητηθεί με τα αντικειμενικά κριτήρια. Ναι, αλλά προεκλογικά όμως δεν το είπατε, κυρία Μακρύ. Και βαραίνει αυτό τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Εγώ σας είπα την άποψή μου ότι όποιος διάβασε προσεκτικά το πρόγραμμα και μας άκουγε όλους εμάς να μιλούμε και να λέμε για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αντελήφθη ότι θα χρησιμοποιήσουμε τα μέτρα, μεταξύ αυτών είναι και οι έλεγχοι, είναι και τα κριτήρια, ώστε να μην φοροδιαφεύγουν εκείνοι που έχουν φοροδοτική ικανότητα. Χωρίς αυτό να ισοπεδώνει εκείνος που στην προσπάθειά τους να σταθούν στα πόδια τους σε ελεύθερο επάγγελμα δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν. Γι' αυτό υπάρχει και ένα χρονικό περιθώριο που τους δίνεται, γι' αυτό υπάρχουν και εξαιρέσεις για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, για άτομα τα οποία έχουν αναπηρία. Αυτά είναι γνωστά, είναι νομοθετημένα, ποια είναι νόμος του κράτους και νομίζω ότι θα γίνουν και στην πράξη αντιληπτά για την δικαιοσύνη που υπάρχει τη φορολογική. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης. Να έρθουμε τώρα στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έρχεται από το Βόλο και έχει να κάνει με ρατσιστικά συνθήματα που ανεγράφησαν σε τείχους.
Ρατσιστικά συνθήματα σε τείχους σχολείων στην περιοχή του Ανάβουρου. Συγκεκριμένα, στόχος ρατσιστικής και εθνικιστικής επίθεσης υπό τη μορφή βανδαλισμού έπεσε στο σχολικό συγκρότημα, όπου στεγάζονται τα Ασπερινό Γελ Βόλου, το δεύτερο πρότυπο Γελ και το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Όπως έγινε γνωστό από το σχολείο, την Κυριακή το βράδυ, εθνικιστικά φασιστικά στοιχεία βανδάλισαν τους τείχους του σχολικού συγκροτήματος Ανάβουρου, όπου συστεγάζονται το Ασπερινό Γελ, το δεύτερο πρότυπο Γελ και το δεύτερο πρότυπο Γυμνάσιο Βόλου. Η προτροπή των καθηγητών είναι η σχολική κοινότητα να ενώσει τις δυνάμεις της και να διασφαλίσει ένα περιβάλλον στο οποίο ο σεβασμός η αλληλεγγύη και η καλλιέργεια δημοκρατικών συνειδήσεων θα είναι οι βασικές αρχές. Είναι απαράδεκτο και αντίθετο προς τις αξίες μας, επισημαίνεται χαρακτηριστικά. Υπάρχουν διάφορα συνθήματα που προτρέπουν σε βία φόλα στους ανθέληνες καθηγητές, κάποια συνθήματα που δεν αρμόζουν στο κλίμα του σχολείου μας και εκφράζουμε τη βαθιά μας ανησυχία γι' αυτό, για τα συνθήματα που υπάρχουν στους στίχους του σχολείου. Ήρθαμε σήμερα το πρωί και έχουμε σοβαρές ανησυχίες για αυτά τα συνθήματα. Είναι απαράδεκτο και αντίθετο προς τις αξίες μας το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί μας στοχοποιούνται με απειλητικά συνθήματα όπως φόλα στους ανθέληνες καθηγητές. Καταδικάζουμε αυτά τα συνθήματα και κάθε πράξη που απονομεύει το κλίμα ασφάλειας στο σχολείο μας. Επιθυμούμε τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων για αυτή την πράξη, αυτή την ανήθικη πράξη, και προτρέπουμε όλη τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία της πόλης μας, που τη διέπουν οι αρχές της δημοκρατίας, να ενώσει τις δυνάμεις της μαζί μας για να διασφαλίσουμε ένα περιβάλλον στο οποίο ο σεβασμός και η αλληλεγγύη είναι οι βασικές αρχές. Θα ήταν θετικό για το σχολείο μας να υπάρχει φύλαξη. Γνωρίζουμε ότι το βράδυ έρχονται κάποιοι εξωσχολικοί. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τους εξωσχολικούς που έρχονται στο σχολείο. Αυτό είναι μια πράξη συνειδητή. Ήρθαν να γράψουν κάποια συνθήματα κατά της εκπαιδευτικής κοινότητας ουσιαστικά. Στην εκπαιδευτική κοινότητα, όταν υπάρχει το σύνθημα φόλα στους ανθέληνες καθηγητές, απευθύνεται στην εκπαιδευτική κοινότητα, η οποία θα αντιδράσει όλη η κοινότητα και είναι μαζί μας. Ήδη δεχόμαστε μηνύματα συμπαράσταση από όλους τους συναδέλφους. Το Δημοκρατικό Σχολείο αναφέρουν επιβάλλεται να γίνει ανάγχωμα στον εθνικισμό, τον ρατσισμό και τη φασιστική ιδεολογία. Νέα παράταση στην αποχή τους μέχρι τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου έδωσαν τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας μετά από απόφαση που πάρθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίασή τους. Για το μέλλον των κινητοποιήσεών τους αναφορικά με το φορολογικό νομοσχέδιο και λοιπά τρέχοντα ζητήματα, συνεδρίασε το μεσημέρι της Δευτέρας ο Δικηγορικός Σύλλογος της Λάρισας. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, ο πρόεδρος Τρίφων Τσάτσαρος υπογράμμισε την αναγκαιότητα πλήρους και σαφούς ενημέρωσης των μελών του Συλλόγου, γύρω από όσα προβλήματα απασχολούν τη συγκεκριμένη περίοδο τον κλάδο. Ο νέος χρόνος βρίσκει τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας ουσιαστικά στο σημείο στο οποίο μας άφησε και ο προηγούμενος χρόνος. Βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις για το φορολογικό και διάφορα τρέχοντα ζητήματα αυτή την περίοδο. Είναι πολύ σημαντικό για μας, για όλους μας, το Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας να έχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση και να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων. Για τον λόγο αυτό, πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, έτσι ώστε να έχουν οι συνάδελφοί μας ενημέρωση για κάθε ζήτημα που αφορά τις τρέχουσες εξελίξεις και όλοι μαζί να πάρουμε την απόφαση για το μέλλον των κινητοποιήσεών μας. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, ο νέος χρόνος βρίσκει τους δικηγόρους στο σημείο ακριβώς όπου τους άφησε και ο προηγούμενος. Η τακτική συνεδρίαση για την νέα τετραετία, νέα πενταετία, η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου. Θα συνδεθούμε τώρα να πάρουμε μια εικόνα για το τι ακριβώς κουβεντιάζεται στο Δημοτικό Συμβούλιο Βόλου. Δεν ξέρω αν έχουμε ήχο αυτή τη στιγμή. Τι να την κάνω, λοιπόν, θέλετε να απαντήσετε. Μην ξαναμιλήσει. Μην ξαναμιλήσει, αν θε το λόγο. Έλα, κύριε Παπαπέτρο. Τώρα ακού, σου λέω. Δεν απευθύνεστε προσωπικό. Θα ζητά το λόγο, δεν θα διακόπτει. Δεν διακόπτει, εδώ είναι Προεδρείο. Άντε πάει. Κύριε Παπαπέτρο. Ακούγεται τώρα και... Και κύριε Παπαπέτρο, προχωρείς. Μη φωνάζετε. Σας παρακαλώ. Δεν έκανε λάθος, δεν το ξανακάνει. Τελείωσε. Μη στριχνίζεις. Μα γι' αυτό την έβαλε εκεί ο Παπαπέτρο, για να γελάτε. Άντε πάλι. Ξέρω ότι είναι κόκκινο πανίδια σας.
Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ, ηρεμήστε, εντάξει. Ηρεμήστε, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, άσε, δεν πειράζει. Ο κύριος Παπαπέτρος στο λόγο. Για τοποθέτηση ή επί του προσωπικού? Επί του προσωπικού. Επί του προσωπικού. Θέλετε, θέλετε επί του προσωπικού, θέλετε. Εάν θέλετε να απαντήσετε. Ναι, ναι, ναι. Εάν δεν θέλετε, δε. Επί του προσωπικού δύο λέξεις. Να διευκρινίσω το εξής. Μπορεί να τίθεται ζητήματα επί προσωπικού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, ως εμπειρότατος το γνωρίζετε πολύ καλά, αλλά να συνέχονται με τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το ξέρα, κύριε Παπαπέτρο. Το ξέρετε. Δεν ήξερε τι θα πει ο κύριος Λούκας. Ούτε ξέρω τι θα πει ο κύριος Ζάχος. Ξέρω τι θα πει ο κύριος Ζάχος. Είχαμε αντικείμενο συνεδρίασης, κύριε Πρόεδρε, τις προεκλογικές δηλώσεις που δεν είναι έτσι, τις δικές μου σε κάποιες περιόδους και εκτός προεκλογικής περίοδος για να απαντήσω στον κύριο Λούλη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μια και το έθεσε, επειδή δεν φοβάμαι να απαντήσω σε κανέναν, ας μου φέρει ο κύριος Λούλης είτε γραπτή είτε προφορική δήλωση που αναφέρει αυτά που ανέφερε. Και θα απαντήσω τότε. Θέτε, κύριε Λούλη, γραπτός. Διαφορετικά είναι εκτεθειμένος ότι βάζει στο στόμα μου λέξεις που δεν είπα ποτέ. Καλώς. Το πώς σε διατυπώνει είμαι πολύ προσεκτικός. Κύριε Λούλη, μη ζητήσετε το γραπτό κείμενο, κύριε Δημάρχη. Μη ζητήσετε το λόγο. Μη ζητήσετε το λόγο. Το γραπτό κείμενο εδώ. Εντάξει, κύριε Παπαπέτρο. Είμαι πολύ προσεκτικός μετά από 35 χρόνια διαδρομής. Το άκουσε. Το πώς διατυπώνω τις φράσεις μου. Το άκουσε και θα εκτελέσει τα δέοντα. Θα σας πω που θα το βρείτε στο γραπτό. Λοιπόν, ο κύριος Ζάχος έχει το λόγο. Έλα, κύριε Ζάχο. Έρχομαι. Κοντά λίγο στο μικρόφωνο γιατί. Κύριε Ζάχο, κοντά είστε παλιός. Εσείς να μην σας πάμε. Εύχομαι καλή θητεία σε όλους. Αυτό. Και να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές όσο δυνατόν περισσότερο. Τώρα, για όλα τα θέματα. Παιδιά, δεν σας άκουσα από το κοντρόλ, δεν ξέρω αν μου είπατε κάτι. Παιδιά, εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τι μου λέτε. Μου λέτε κάτι, αλλά αυτό που μου λέτε είναι ακατάληπτο. Αυτή είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή την ώρα. Εντασούλα είχαμε, όπως και να το κάνουμε. Ξεκίνησε με ένταση. Είχαμε μια σχετική ένταση. Δεν προλάβαμε να παρακολουθήσουμε για ποιο λόγο. Υπήρχε μια αντιδική ανάμεσα στον κύριο Λούλη και τον επικεφαλής της μειοψηφίας, τον κύριο Παπαπέτρου. Εντάξει, νομίζω ότι ήταν εντός ορίων αυτό που είδαμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, να πάμε στο επόμενο θέμα μας, το οποίο έχει να κάνει με τις αποζημιώσεις και έχει να κάνει με το ύψος των αποζημιώσεων. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Τριαντόπουλος, κάνει λόγο για ένα πολύ πολύ μεγάλο κονδύλι συνολικών αποζημιώσεων που έχουν δοθεί για τις καταστροφές από τις πλημμύρες. Με χωρικούς ρυθμούς τρέχουν οι διαδικασίες για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου και στη Μαγνησία. Επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης κ. Τριαντόπουλος, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες. Έχουμε καταφέρει να διαθέσουμε σε περισσότερους από 40.000 πλημμυροπαθείς και στη Μαγνησία, αλλά φυσικά σε όλη τη Θεσσαλία και στην ευρύτερη περιοχή, πάνω από κοντά φτάσαμε τα 140 εκατομμύρια. Και αυτό θα συνεχιστεί. Αθρηστικά έχουμε ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια και αναφέρουμε στους πόρους που έχουν διοχετευθεί. Έχουν μπει λογαριασμούς, είτε είναι αγρότες, είτε είναι νοικοκυριά, είτε είναι επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το μεγάλο εγχείρημα. Δεν έχει ξαναγίνει αυτή η διαχείριση ενός τέτοιου μιας τέτοιας φυσικής καταστροφής, η οποία είναι και η μεγαλύτερη που έχει πλήξει την πατρίδα μας. Γι' αυτό και στο έργο αυτό συνεχίζουμε χωρίς να σταματήσει ο ρυθμός, χωρίς να μειωθεί ο ρυθμός, έτσι ώστε κάθε πολίτης που δικαιούται να λάβει την αρρωγή του κράτους. Έχουμε καλύψει πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτής της προσπάθειας, αλλά φυσικά έχουμε δρόμο ακόμα γιατί η φυσική καταστροφή είναι μεγάλη. Δεν σταματάει η αποκατάσταση και η στήριξη σε 2-3 μήνες. Το έχω πει και άλλες φορές, δεν είναι εκατοστάρι. Είναι ένας μαραθώνιος που πρέπει όλοι να κινηθούμε γοργά και όλοι, όλες και όλοι να φτάσουν στον τερματισμό. Την ίδια ώρα, πλημμυροπαθείς και στη Μαγνησία συμπεριλαμβανομένων και αγροτών επισημαίνουν ότι θα πρέπει να τρέξουν πιο γρήγορα οι διαδικασίες, ώστε να δουν τις αποζημιώσεις και να ξεκινήσει η αποκατάσταση. Πριν μια ώρα έκαναν σήμερα και στην εμπορική αγορά του Βόλου χειμερινές εκπτώσεις με τους εμπόρους να ελπίζουν σε μια κίνηση μεγαλύτερη των Χριστουγέννων, δεδομένων των υψηλών προσφορών στις οποίες έχουν προχωρήσει. Τερμιέρα με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων έκαναν σήμερα τα εμπορικά καταστήματα του Βόλου. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, τοποθετούμενος στην κάμερα του Άστρα, επισήμανε μεταξύ των άλλων ότι μετά την καλή ερωταστική περίοδο οι προσδοκίες είναι υψηλές για τους εμπόρους και για την περίοδο των εκπτώσεων που ξεκινά σήμερα. Υπάρχει θετικό κλίμα, ήταν η επιπλέον επισήμανση. Το κάλεσμα λοιπόν υπάρχει από τον Εμπορικό Σύλλογο προς το καταναλωτικό κοινό να στηρίξει για ακόμη μια φορά τα βολιώτικα καταστήματα. Οι εκπτώσεις επίσημα ξεκινούν σήμερα, Δευτέρα 8 Ιανουαρίου, και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου. Είναι μια μεγάλη εκπτωτική περίοδος όπου οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν προϊόντα ποιότητας σε χαμηλές τιμές και με μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων. Να πούμε ότι η εμπορική αγορά έχει και επάρκεια προϊόντων. Υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις ώστε να πάει καλά η συγκεκριμένη περίοδος και οι καταναλωτές να κάνουν συμφέρουσες
αγορές. Να πούμε ότι τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να λειτουργήσουν δύο Κυριακές μέσα στον Ιανουάριο. Εμείς, σαν Εμπορικό Σύλλογο Βόλου, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προτείνουμε στα μέλη μας να λειτουργήσουν μόνο την πρώτη Κυριακή των εκτόσεων, όσο σύθιστε, και με προτινόμενο ωράριο 11-3. Όσον αφορά την δεύτερη Κυριακή, προτείνουμε να μην ανοίξουν τα καταστήματα, γιατί κάποιοι οραματίζονται απελευθέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των καταστημάτων, κάτι το οποίο δεν το θέλει μικρή επιχειρηματικότητα, δεν είναι προς όφελός της. Όπως και να έχει όμως, δεν χρειάζεται ο καταναλωτής να περιμένει την Κυριακή. Υπάρχουν πάρα πολλές μέρες και ένα μεγάλο διάστημα που θα πραγματοποιούνται εκπτώσεις, και είμαστε σίγουροι ότι θα βρει τα προϊόντα αυτά που θέλει στη σωστή τιμή. Οι εκτόσεις πάντως θα διαρκέσουν έως και την 5η 29 Φεβρουαρίου. Πάμε στη Λάρισα τώρα, όπου ολοκληρώθηκε η θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας και έγινε απολογισμός του έργου του σώματος. Με την παρουσία στελεχών του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, του Δήμου Λαρισαίων και εκπροσώπων φορέων της πόλης, πραγματοποιήθηκε η απολογιστική εκδήλωση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Λαρισαίων στο αμφιθέατρο του Μήλου του Παπά, καθώς με αυτή την εκδήλωση ολοκληρώθηκε η θητεία 2021-2023. Στην εκδήλωση πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική παρουσίαση πάνω στο έργο που υλοποιήθηκε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου στη δεύτερη θητεία του οργάνου. Η ειδική αναφορά έγινε στις συνεργασίες που είχε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας τα τελευταία χρόνια με όργανα της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μεγάλους φορείς σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο στη δημιουργία ενός κέντρου νεολαίας στην πόλη της Λάρισας, καθώς και στις παρεμβάσεις που πραγματοποίησε εντός του Δημοτικού Συμβουλίου. Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε, μια θητεία που υλοποιήθηκε με πλειάδα δράσεων και παρεμβάσεων για τους νέους και τις νέες του Δήμου Λαρισαίων με προσήλωση, πάθος και αγάπη. Τους είχαμε συμμάχους όλα αυτά τα χρόνια, ανέφερε η νεολαία του Δήμου Λαρισαίων, ευχαριστώντας όλους όσους βρέθηκαν και βοήθησαν όλα αυτά τα χρόνια. Καθημερινά είναι τα δρομολόγια του Σποράδες Στάρα από και προς τα νησιά των Σποράδων από το λιμάνι του Βόλου, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία στους εκατοντάδες επισκέπτες. Στο λιμάνι του Βόλου έδεσε το απόγευμα της Παρασκευής το Σποράδες Στάρ, προκειμένου σύμφωνα με το πρόγραμμα να ξεκινήσει χθες Κυριακή τα δρομολόγια του στη γραμμή Βόλος Σκιάθος Κόπελος Αλόνισος. Το πλοίο της E-Jets θα αντικαταστήσει το Superstar, όπως γίνεται γνωστό. Στην κάμερα του Άστρα, με αφορμή την εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας του Κεντρικού Λιμεναρχείου του Βόλου, ανημέρα των Θεοφανίων, τοποθετήθηκαν εκπρόσωποι της εταιρείας, καθώς επίσης και ο καπετάνιος του Σποράδες Στάρ. Αναφέρθηκαν παράλληλα στο θέμα του δρομολογίου για τη Θεσσαλονίκη, καθώς και στα δρομολόγια για τις Βόρειες Σποράδες, επισημένοντας χαρακτηριστικά ότι υπάρχει ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας βεβαίως με το αρμόδιο Υπουργείο και όλα καθορίζονται επί τη βάση της εξυπηρέτησης του κόσμου. Ας ξεκινήσουμε πρώτα για το αυτό που με ρωτάτε για τη σύνδεση της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι ξέρουμε, από πληροφορίες που έχουμε φυσικά, η πρόθεση του Υπουργείου Ναυτιλίας είναι να ξαναγίνει πάλι φέτος ο διαγωνισμός για την σύνδεση Θεσσαλονίκης με Σποράδες. Και όπως και τα προηγούμενα χρόνια, η εταιρεία μας θα λάβει μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Όσον αφορά τώρα τη σύνδεση του Βόλου με τις Σποράδες, από τη Δευτέρα αναλαμβάνει τη γραμμή το Σποράδες Στάρ στη θέση του Superstar για να πάει για την ετήσια επισκευή του το Superstar, το οποίο θα επανέλθει περίπου γύρω στις 10 Μαρτίου ξανά στη γραμμή του Βόλου. Νομίζω ότι οι 365 μέρες που εξυπηρετούμε τη γραμμή του Βόλου με τη σύνδεση των Σποράδων έχουμε ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο παροχής υπηρεσιών με τα πολυτελή πλοία μας στη γραμμή και έχουμε αυξήσει κατά πολύ την κίνηση των επιβατών και των οχημάτων. Πιστεύω ότι θα γίνει το ίδιο και φέτος και ελπίζουμε όλοι σε μια καλύτερη χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά. Με υγεία σε όλους. Ξεκινάει από τη βδομάδα που έρχεται προς αντικατάσταση του επιβατικού οχηματαγωγού Superstar. Και συνεχίζουμε εδώ τα δρομολόγια στη γραμμή. Είναι οι κοινές προσδοκίες για τον κόσμο. Ένα πλοίο το οποίο βεβαίως συνδυάζει τις τεχνολογίες αιχμής. Πολύ ωραίους χώρους. Εννοείται με πολλά πολύ ωραίους χώρους. Και προσφέρει ποιότητα στο επιβατικό κοινό. Στην Αράχοβα τώρα έχουμε νέα εντολή από την αντιεισαγγελία του Αρείου Πάγου να διερευνηθούν οι συνθήκες για το θάνατο του Χάσκη στην Αράχοβα. Στο προσκήνιο και πάλι υπόθεση του θανάτου του Χάσκη στην Αράχοβα.
Με παρέμβασή της η αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Αναστασία Μασούρα, παρήγγειλε διπλή κατεπίγουσα έρευνα για την υπόθεση του Χάσκη στην Αράχοβα. Η ανώτατη εισαγγελική λειτουργός, η οποία είναι και αρμόδια για την προστασία των ζώων, με τις παραγγελίες της απευθύνεται στην εισαγγελία Λιβαδιά ζητώντας να εξετάσουν το ενδεχόμενο τυχόν τελέσεως αυταπαγγέλλητος διακομμένων αξιοπίνων πράξεων μετά την ανακοίνωση της Ελλάς και την αναφορά στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο περί υπάρξεως επικίνδυνης αγέλης σκύλων στην Αράχοβα. Επίσης ζητεί ενημέρωση για τυχόν τέλεση αυταπαγγέλλητος διακομμένων αξιοπίνων πράξεων, όπως παράβαση των άρθρων 251-252 και τον εντοπισμό των δραστών σχετικά με τη διαρροή απορρίτων εγγράφων της δικογραφίας από τη διενεργούμενη αστυνομική προανάκριση όσον αφορά το θάνατο του σκύλου ράτσας Χάσκι με το όνομα Όλιβερ στην Κωμόπολη της Αράχοβας στις 28 Νοεμβρίου του 2023 και συγκεκριμένα της διενεργηθήσας πραγματογνωμοσύνης από τον καθηγητή κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Νικόλαο Παπαϊωάννου, ο οποίος μάλιστα όπως αναφέρεται προέβη σε συνεντεύξεις και σχολιασμούς επ' αυτής σε τηλεοπτικούς σταθμούς. Παρουσία χιλιάδων ανθρώπων από ολόκληρη την Ελλάδα πραγματοποιήθηκε χθες η τελετή λήξης της 12ης χρονιάς του Μήλου των Ξωτικών στα Τρίκαλα. Μια καταπληκτική σεζόν έφτασε στο τέλος της με τον 12ο Μήλο των Ξωτικών να ρίχνει αυλαία σε κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης. Παρά το βροχερό καιρό, πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε χθες το απόγευμα στο Χριστουγεννιάτικο Πάρκο, ώστε να αποχαιρετήσει το μικρό πρίγκιπα και κατ' επέκταση τις φετινές γιορτές. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, καθώς και όσοι ανέβηκαν στη σκηνή, ενθουσίασαν το κοινό, που έλαβε απλόχερα ακόμη λίγη δόση μαγείας. Ο Μήλος των Ξωτικών φέτος, όπως και κάθε χρόνο, χάρισε αξέχαστες στιγμές από την αρχή μέχρι και το τέλος, με πλήθος εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, αφήνοντας τις καρδιές των επισκεπτών ζεστές, με τις αναμνήσεις μιας αξέχαστης εορταστικής εμπειρίας. Το Χριστουγεννιάτικο Πάρκο αποχαιρέτησε χθες τους επισκέπτες του, υποσχόμενο η μαγεία των εορτών να επιστρέψει ξανά το επόμενο έτος. Θα έρθουμε τώρα στον εορτασμό των Θεοφανίων και να δούμε πώς έγινε ο αγιασμός των υδάτων αλλά και οι εκδηλώσεις που ακολούθησαν. Εν Ιορδάνη βαπτιζομένου σου, Κύριε, ή της Τριάδος επανερώθη προσκύνησης του γαργενήτερος η φωνή προς εμαρτυρήσιν αγαπητόν σε Υιόν ονομάζουσα. Με τη δέουσα λαμπρότητα, ο Βόλος γιόρτασε το πρωί του Σαββάτου την εορτή των Θεοφανίων. Επίκεντρο ήταν αρχικά ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Βόλου, όπου τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του σεβασματά του Ποιμενάρχου κυρίου Ιγνατίου, ο οποίος τέλεσε το μέγα αγιασμό. Μετά το πέρας της θείας λειτουργίας, ξεκίνησε η λιτάνευση του Τιμίου Σταυρού και της Ιεράς Εικόνος Βαπτίσεως του κυρίου στους δρόμους του Βόλου και κατέληξε στην παραλία, όπου ο επίσκοπος, παρουσία εκπροσώπων αρχών, τέλεσε τον αγιασμό των υδάτων. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, η παραλία γέμισε από κόσμο. 13 κολυμβητές έπεσαν στα νερά του παγαστικού για να πιάσουν το σταυρό. Ο 18χρονος Βολιώτης Ιωάννης Λιάκος ήταν ο συμπολίτης που τον έπιασε πρώτος. Μιλώντας στις τηλεοπτικές κάμερες, αναφέρθηκε στα συναισθήματα που ένιωσε. Είμαι 18 ετών και είμαι δόκιμος λιμενοφύλακας. Είναι η τρίτη φορά. Τις τελευταίες δύο φορές δεν κατάφερα να νικήσω. Φέτος ήμασταν τυχεροί και έχουμε τη φώτη του Θεού και νικήσαμε. Νιώθω καλά, νιώθω χαρούμενος, διότι είναι μια δύσκολη χρονιά φέτος και χρειάζομαι ό,τι βοήθεια μπορώ να πάρω. Και νιώθω ευλογημένος για να είμαι δυνατός. Και πού υπηρετείς? Είμαι στο σχολείο ακόμα. Δεν έχω τελειώσει. Είμαι εδώ και από εδώ, από τον Βόλο. Από Βόλο έμενα, μάλιστα. Και πού σπουδάζεις, που είναι δηλαδή? Στο Σκαραμαγκά, στην Αθήνα. Ο λαός μας όρτασε όπως θέλει η παράδοση τη μεγάλη γιορτή των Θεοφανίων. Τη μεγάλη γιορτή όπου δεχόμαστε όλοι το φως του Αγίου Πνεύματος, το φως του Χριστού, το φως του Τριαδικού μας Θεού.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι αυτός ο λαός επιμένει στις παραδόσεις του. Θέλει να είναι ένας λαός που τον ενώνει η ορθόδοξη πίστη. Ένας λαός που δεν φοβάται να συναντηθεί με τους άλλους, που δεν πάβει να είναι προοδευτικός, αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακός. Ένας λαός με αξίες. Ένας λαός που ξέρει ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο της κοινωνίας, ότι η ενότητα όλων είναι το όπλο μας και σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς αντλεί δύναμη από την πίστη του. Έτσι λοιπόν ευχόμαστε αυτή την ενότητα να κρατήσουμε όλοι, τις αξίες και τις αρχές μας, να είμαστε αντάξει των περιστάσεων και της εποχής που ζούμε. Ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή χρονιά. Ο κόσμος κατέκλυσε την παραλία με το σεβασμένο του Μητροπολίτη Δημητριάδο Σκιαλμυρού να επισημαίνει ότι η ενότητα πρέπει να είναι το στοιχείο που πρέπει να κυριαρχήσει στο διάστημα από εδώ και πέρα για το νέο έτος το 2024. Και συμπλήρωσε ότι οι άρχοντες του τόπου μπορούν να το διασφαλίσουν αυτό. Από τα Θεοφάνεια όμως δεν έλειψαν και τα Ευτράπελα, καθώς ο Λιθαίος ποταμός στα Τρίκαλα μετατράπηκε σε ρινγκ, όταν εκείνοι που βούτυξαν για το Σταυρό πιάστηκαν στα χέρια. Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα κατάνοιξης εορτάστηκαν τα Θεοφάνεια σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ωστόσο, δεν έλειψαν και τα απρόπτα, με τον κόσμο που παρακολούθησε τη θρησκευτική τελετή στα Τρίκαλα να αποχωρεί με μία πικρή γεύση. Μετά τη ρήψη του Σταυρού από τον ιερέα, τον έπιασε αρχικά ένας νεαρός, όμως όρμηξαν πάνω του άλλοι για να τον πάρουν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ένταση μέσα στο νερό. Ο Μητροπολίτης Αυλώνος Χριστόδουλος σχολίασε την ώρα που έψελνε πως θα σκοτωθούν, ενώ οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους για το συμβάν. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος νικητής της μάχης των υδάτων αναδείχθηκε ο άνδρας, ο οποίος έπιασε εξ αρχής το Σταυρό. Το συγκεκριμένο περιστατικό έκανε το γύρο της Ελλάδας με τις εικόνες και το βίντεο από τη ρήψη να συγκεντρώνει χιλιάδες προβολές αλλά και αρνητικά σχόλια. Πάμε να δούμε τώρα ποιος κέρδισε το φλουρί στην πίτα που έκοψε το λιμεναρχείο του Βόλου μετά τον αγιασμό των υδάτων τα Θεοφάνεια. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Βασιλόπιτας του Λιμεναρχείου Βόλου το μεσημέρι του Σαββάτου και ανήμερα των Θεοφανιών, μετά τις λατρευτικές εκδηλώσεις και τον καθαγιασμό των υδάτων. Η κοπή πίτας του Λιμεναρχείου Βόλου πραγματοποιήθηκε παρουσίαν των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών της περιοχής στο εντυπωσιακό Σποράδα Σταρ. Ο καπετάνιος του πλοίου μαζί με υπεύθυνους της εταιρείας έδωσαν τις καλύτερες ευχές για το 2024. Να είστε καλά, εύχομαι χρόνια πολλά, καλή χρονιά σε όλους, με υγεία. Σας καλωσορίζουμε σήμερα εδώ στο πλοίο μας της Σποράδα Σταρ, στην ετήσια γιορτή που διοργανώνει για την κοπή της πίτας στο Λιμεναρχείο του Βόλου. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Ευχές για το νέο έτος όμως, αλλά και καλές θάλασσες για το Λιμεναρχείο του Βόλου ευχήθηκαν και οι εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής που ήταν εκεί. Η αγάπη μας για τη θάλασσα και τους ανθρώπους της αποτελεί το φάρο για τις προσπάθειές μας, για τη στήριξη και την υποστήριξη της ελληνικής ναυτιλίας. Γιατί όπως είπε και ο πατέρας της ιστορίας ο Ηρόδοτος, έχουμε γη και πατρίδα όταν έχουμε πλοία και θάλασσα. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Καλή φώτιση. Να έχουμε μια καλή χρονιά. Μια καλή χρονιά με υγεία, δημιουργία, προκοπή και φυσικά μια χρονιά το 2024 να είναι πολύ πιο ήσυχο από ό,τι ήταν το 2023 σε όρους φυσικών καταστροφών και ακραίων καιρικών φαινομένων οι οποίες πλήξαν την περιοχή μας. Ας ευχηθούμε να μείνει πίσω. Εμείς είμαστε εδώ για να παραφέρουμε την αισιοδοξία και το χαμόγελο σε κάθε συντοπίτη μας, στη Μαγνησία, στη Θεσσαλία και σε κάθε περιοχή της πατρίδας μας που επλήγει την προηγούμενη χρονιά. Με την ευχή όλων αλλά και την πρόληψη όπου απαιτείται της πολιτείας να μην έχουμε τέτοια γεγονότα ξανά το 2024. Χρόνια πολλά σε όλα. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά βεβαίως, γιατί έχουμε καινούργια χρονιά. Υγεία και φώτιση σε όλους. Φώτιση για σε κάθε ψυχή, σε κάθε δρόμο, σε κάθε δραστηριότητα. Στη Θεσσαλία, στη Μαγνησία που ταλαιπωρήθηκαν, αλλά στέκονται ξανά στα πόδια τους με ενότητα, με καθαρό μυαλό, με ψυχή. Φώτιση και σε όλους εμάς να βοηθήσουμε τον τόπο μας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Οι Έλληνες Ορθόδοξοι σήμερα γιορτάζουν τα Άγια Θεοφάνεια. Καλή φώτιση στην ηγεσία πολιτική, πνευματική, στρατιωτική. Καλή φώτιση και σε όλους τους πολίτες. Εύχομαι για τη Μαγνησία και το Βόλο μας να επουλώσει γρήγορα τις πληγές που άφησαν πίσω τις τελευταίες καταστροφές και όπως έδειξε και το τελευταίο χρονικό διάστημα, η περιοχή μας θα βρει σύντομα το βηματισμό της. Χρόνια πολλά σε όλους. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά σε όλους. Ούριο άνεμο στα καράβια, με ασφάλεια αυτή τη χρονιά.
με καλούς αγώνες, γιατί και αυτό είναι κομμάτι της διεκδίκησης της ασφάλειας. Ο λαός μας και ο λαός ιδιαίτερα των νησιών αυτή τη χρονιά να έχει θετικό πρόσημο, να μπορέσουν οι κάτοικοι των νησιών μας αυτή τη χρονιά με τους αγώνες τους να επιβάλλουν το δίκαιο τους, ώστε να μπορούν να μην είναι απομονωμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, μεγάλη γιορτή για τον Ελληνισμό. Εύχομαι από καρδιάς χρόνια πολλά και καλή φώτιση, κυρίως καλή φώτιση σε εκείνους που καθορίζουν τις τύχες αυτού του τόπου. Χρόνια πολλά. Εύχομαι καλή φώτιση σε όλους τους πολίτες του νομού Μαγνησίας και των Σποράδων. Η νέα περιφερειακή αρχή θα βρίσκεται δίπλα τους να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί λόγω της κλιματικής αλλαγής, την οποία θα τη βρίσκουμε από εδώ και πέρα, φαντάζομαι, μπροστά μας συνεχώς, και γι' αυτό πρέπει να ετοιμαστούμε σε συνεργασία με όλους τους φορείς. Την κοπή της πίτας έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος, ενώ το φλουρί κέρδισε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Εύχομαι καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους, ιδιαίτερα στη Λιμενάρχη, ευχόμενος κάθε καλό και στην πορεία της από εδώ και πέρα και στο εξής να ανέβει ακόμη περισσότερο, σε όλους τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, σε όσους υπηρετούν στο λιμενικό μας σώμα, εδώ στο Βόλο και σε όλη την Ελλάδα. Το έχω πει επανειλημμένα, για μας είναι ήρωες της εποχής, είναι αυτοί που κρατούν στο Αιγαίο τις αξίες της πατρίδας μας. Και αυτό το υποστηρίζουμε με θέρμη και το γνωρίζουμε καλά. Γι' αυτό τους ευχόμαστε καλή δύναμη, ευχόμαστε καλούς πλοές στο πλοίο αυτό, σε όλα τα πλοία, και ο Θεός να δώσει ήρεμες θάλασσες, προκειμένου όπου κι αν είναι οι Έλληνες ναυτικοί να έχουν καλούς πλοές. Καλή χρονιά και ευλογημένη σε όλους. Αμήν. Το δώρο που παρέλαβε μάλιστα ο κύριος Μπουκόρος από τη λιμενάρχη του Βόλου, κυρία Κωνσταντά, είναι μια κεραμική κατασκευή καραβιού από τη Μαρία Λαλαούνη. Την ετήσια εκδήλωση και την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας πραγματοποίησε η εταιρεία Remax Δομή στο Βόλο, καταγράφοντας το πλούσιο και κοινωνικό της έργο. Η εταιρεία Remax Δομή πραγματοποίησε χθες Κυριακή τη 16η ετήσια εκδήλωσή της στο ξενοδοχείο Park. Το πρωί προηγήθηκε ο αγιασμός στα γραφεία της εταιρείας. Στο ξενοδοχείο Park παρευρέθησαν όλοι οι συνεργάτες της Remax καθώς και όλη η διοικητική ομάδα της εταιρείας. Στην αρχή της εκδήλωσης η εταιρεία τίμησε και βράβευσε την πυροσβεστική υπηρεσία Μαγνησίας. Την ΟΣΑΝΟ υπηρεσία προλόγησε η δημοσιογράφος Ρωσάνα Πόποτα, η οποία αναφέρθηκε αναλυτικά και στο κοινωνικό έργο της εταιρείας Remax Δομή. Η εταιρεία τίμησε την πυροσβεστική για τη σπουδαία και πολύτιμη προσφορά υπηρεσιών του στην προστασία των πολιτών της Μαγνησίας. Κατόπιν άρχισε ο απολογισμός του έργου της εταιρείας για το 2023. Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Καραγιάννης, το 2023 ήταν μια πολύ καλή χρονιά για την εταιρεία και γενικότερα για το real estate. Επίσης αναφέρθηκε αναλυτικά στο κοινωνικό έργο της εταιρείας που έγινε μέσα στο 2023 και το οποίο ήταν σε εκκλησίες για τα συσίτια αγάπης, σε ιδρύματα της πόλης, σε οικογένειες και άτομα που είχαν ανάγκη, στους γιατρούς χωρίς σύνορα, στη φλόγα και στο χαμόγελο του παιδιού, στην κουζίνα αλληλεγγύης. Το 2023 ήταν μια χρονιά η οποία ήταν εξαιρετική για όλο τον κλάδο του real estate, τον εγχώριο, και φυσικά κατ' επέκταση και για το δικό μας νομό. Ένα έτος το οποίο πιστεύω σηματοδότησε στο 100% την έναρξη μιας πολύ καλής περίοδου, η οποία έρχεται τα επόμενα 2-3 χρόνια. Θα γίνουν πολύ μεγάλες επενδύσεις στο χώρο του real estate πανελλαδικά και φυσικά στο δικό μας το κομμάτι, στο Βόλο. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά τα θετικά που γινόντουσαν τα προηγούμενα χρόνια κεφαλαιοποιήθηκαν και θα κεφαλαιοποιηθούν άμεσα, και το 23 κεφαλαιοποιήθηκαν και το 24-25 θα είναι εξαιρετικές χρονιές για το real estate. Το 2023 ήταν ένα έτος το οποίο αυξήθηκαν οι τιμές και των ακινήτων ως αξίες αλλά και των ενοικίων. Είναι ένα έτος το οποίο προσέλκυσε σε πάρα πολλές άμεσες ξένες επενδύσεις, οπότε αυτό φάνηκε έντονα και στην ανάπτυξη και στην ανοικοδόμηση. Υπήρξε τεράστιο ενδιαφέρον για τα οικιστικά ακίνητα αλλά και για τα επαγγελματικά. Οπότε θεωρούμε ότι είναι ένα έτος το οποίο σηματοδότησε την επερχόμενη ανάπτυξη στο real estate. Η αύξηση των ενοικίων δυστυχώς επηρεάζει αρνητικά αυτούς οι οποίοι ψάχνουν για να νοικιάσουν ένα ακίνητο, αλλά δεν επηρεάζει αρνητικά τους επενδυτές, οι οποίοι βλέποντας ότι ανεβαίνουν τα ενοίκια, αγοράζουν τα ακίνητα ούτως ώστε να τα ανακαινήσουν για να τα μισθώσουν σε μισθωτές και να αξιοποιήσουν αυτά τα ακίνητά τους. Οπότε, όχι, δεν έχει επηρεάσει. Μπορώ να πω ότι έχει επηρεάσει θετικά τους επενδυτές, αρνητικά φυσικά τους πολίτες, οι οποίοι βλέπουν τα ενοίκια να ανεβαίνουν πάρα πολύ. Βέβαια, να πούμε ότι και η κυβέρνηση έχει
εξαγγείλει κάποια μέτρα για να περιορίσει όλο αυτό το οποίο γίνεται με τα ενίκια πανελλαδικά. Περιμένουμε να τα δούμε. Από ό,τι φαίνεται, αν συνεχίσουν όλα έτσι όπως είναι, θα είναι θετικές. Ναι. Βλέπουμε ότι η ψυχολογία των αγοραστών και των επενδυτών κινείται σε πολύ καλά επίπεδα. Οπότε υπάρχει μια έντονη σταθεροποίηση στο χώρο μας, στο real estate, και βλέπουμε μόνο θετικές εξελίξεις τώρα, εκτός αν γίνουν πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε υπολογίσει ή δεν έχουν φανεί από την πολύ γρήγορη ανάπτυξη που υπάρχει στον κλάδο. Γενικά, ο νομός μας προσεγγεί ενδιαφέρον από όλο τον κόσμο. Εύχομαι υγεία σε όλους, ηρεμία θα πω, γιατί στη γειτονιά μας την ευρύτερη δεν είναι δεδομένη πλέον. Τύχη σε όλο τον κόσμο και ευημερία. Να είμαστε καλά, καλή χρονιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Κατά τη διάρκεια του απολογισμού βραβεύτηκαν τρεις ομάδες συνεργατών πωλήσεων. Πρώτη ομάδα πωλήσεων για το 2023 αναδείχθηκε η ομάδα του Κωνσταντίνου Σιάνου. Δεύτερη ομάδα πωλήσεων για το 2023 η ομάδα του Άγγελου Σαλιλάρη. Τρίτη ομάδα πωλήσεων για το 2023 αναδείχθηκε η ομάδα του Απόστολου Τσικουρόπουλου. Πρώτος συνεργάτης σε πωλήσεις για το 2023 αναδείχθηκε ο Ιωάννης Ευσταθίου. Δεύτερος ο Θωμάς Παπαδημητρίου και τρίτος ο Αναστάσιος Στάμος. Και τέλος, οι συνεργάτηδες Ιωάννα Κρανιά και Μαρία Κωστοπούλου βραβεύτηκαν για την πολύ καλή παραγωγή πωλήσεων στο έτος 2023. Επίσης, βραβεύτηκαν και τρία διοικητικά στελέχη της εταιρείας. Κατόπιν τέθηκαν οι στόχοι και οι προοπτικές της εταιρείας για το 2024. Στη συνέχεια, η διοίκηση της Remax Δομή μαζί με τους προσκεκλημένους και με όλους τους συνεργάτες της κατευθύνθηκαν στην αίθουσα της εξοραστικής Λέσχης Βόλου για την κοπή της Βασιλόπιτας, για φαγητό και για διασκέδαση με ζωντανή μουσική. Μάλιστα. Να δούμε τώρα τι μας επιφυλάσσει ο καιρός, καθώς οι μετρολόγοι βλέπουν δύο κύματα ψυχρής εισβολής την εβδομάδα που ξεκίνησε. Χειμωνιάτικο το σκηνικό του καιρού από αύριο 3η 9 Ιανουαρίου, με την πρώτη ψυχρή εισβολή να κάνει την εμφάνισή της στη χώρα, φαινόντας χιόνια και τσουχτερό κρύο. Όπως προβλέπουν οι μετεωρολόγοι, η νέα εβδομάδα κάνει ποδαρικό με ένα διπλό ψυχρό κύμα. Το ένα το διήμερο Τρίτης Τετάρτης και το άλλο το προσεχές Σαββατοκύριακο 13-14 Ιανουαρίου, όταν και αναμένεται να πέσουν χιόνια. Κυρία χαρακτηριστικά των δύο ψυχρών εισβολών θα είναι η βουτιά της θερμοκρασίας έως 8 βαθμούς, τα χιόνια, ο ισχυρός παγετός και οι θυελώδεις άνεμοι. Όπως αναφέρει μάλιστα σε νέα του ανάρτηση ο Θοδωρής Κολυδάς, δύο ψυχρές εισβολές θα σηματοδοτήσουν αυτή την εβδομάδα, η πρώτη, τρίτη, τετάρτη και άλλη το Σαββατοκύριακο. Σε ό,τι αφορά στις χιονοπτώσεις του ερχόμενου Σαββάτου, υπάρχουν μεγάλες απόκλισεις μεταξύ των προγνωστικών μοντέλων ως προς τα ποσά των χιονοπτώσεων, και αυτό οφείλεται στη διαφορετική θέση του επιφανειακού χαμηλού. Την Τετάρτη ή Πέμπτη θα έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα, ώστε να έχουμε, όπως επισημαίνουν οι μετεωρολόγοι, μια καλύτερη εκτίμηση των καιρικών συνθήκων για το Σαββατοκύριακο. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.